Πόσο μαλακισμένη είσαι, τι σου έκανε και μου κρατάς μουτρά? Συγγνώμη, γιατί κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις? Θες να σου πω κάτι? Πραγματική αγάπη και φιλία είναι να αφήνεις τον άλλο να ζει στο χώρο σου και με τους δικούς του όρους. Συγγνώμη, δεν σας έχω αφήσει τόσο καιρό. Πόσες μέρες γίνεται αυτό το πράγμα με τον Μπλιμπλίκι? Με παίρνει ο σπιτονικοκυρής, μου λέει να φύγω σε ένα μήνα και εσείς με γράφετε κανονικά. Ειλικρινά τώρα θες να σου πω τη γνώμη μου? Πες την. Γιατί δεν χωρίζεις? Αφού δεν είσαι κυρία Έλλη, ξέρεις πόσο το γουστάρω τον Γρηγόρη, αλλά ταλαιπωρείς εσύ και ταλαιπωρείς και αυτόν. Είσαι καλά? Ναι, μια χαρά. Εσύ? Εγώ όχι. Πονάω. Η μέση μου. Πονάω, σου λέω. Αχ, μάλλον το στη ζέντα. Φύγε, μυρίζεις ένα προστακτήριο. Πες, το Μιτσάκι είναι θεά. Σιγά, ρε. Έτσι είναι οι θεές. Σήκω, κατέβα τώρα. Πες, το Μιτσάκι είναι η βασίλισσα του κόσμου. Μιτσάκι, αν δεν κατέβεις τώρα θα σηκωθώ και θα σε πετάξω κάτω. Τι γελάς, ρε, τι γελάς? Πού μπορείς, γιατί είμαι κουταλιανός. Κουταλιανέ? Ναι. Αν δεν σηκωθείς τώρα θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί? Γιατί θα κάνω κάτι που αύριο δεν θα αρέσει ούτε σε εσένα ούτε σε μένα. Μωρό μου, κάνε λίγο πιο κύριο. Πού πιο εκεί? Ωρες, ώρες, είσαι τόσο λίγος. Ώρες, ώρες, είσαι ίδια η μάνα μου. Τι βλακίες ήταν αυτές που έκανες με τα φιστίκια μέσα στο μπαρ? Τι γκολάρα ήταν αυτή που έβαλε ο πάτσα μες στη βρέμη? Γρηγόρη. Έλα. Τίποτα. Καληνύχτα.
Καλή νύχτα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαμβακούλα. Να είστε καλά. Σας περιμένω στην Αργυρόπολη για όζα και μεζέδες, όλους μαζί και ειδικά εσάς. Αργυρόπολη, τι είναι αυτό? Γι' αυτό σου λέω, δεν τα παρατάς αυτά, Φλόρικα, να πανακυλιστούμε κάτω από το goalpost. Goalpost. Τι είναι αυτό? Είναι αυτά τα τετράγωνα που έχουν τα γήπεδα. Όταν πηγαίνει η μπάλα μέσα, είναι γκολ. Και έχει χορτάρι. Πάχει χορτάρι. Δεν είναι κακή ιδέα. Εκείνο το βράδυ, καθώς έβλεπε μπάλα ολομόναχος, ο Άρης σκεφτόταν ότι ο ίδιος δεν παίζει καλή μπάλα. Ναι. Άρη. Ναι. Εγώ είμαι πάλι. Τι κάνεις? Εσύ? Εγώ είμαι χάλια. Γιατί? Από την ώρα που σε είδα στο μαγαζί με την άλλη, σκέφτομαι ότι μόνο εγώ έδινα σε αυτή τη σχέση. Τι είναι αυτά που λες τώρα ξαφνικά? Τι είναι αυτά που σου λέω? Παίρνεις στρώμα με την άλλη, δηλαδή θα συζήσετε. Ενώ με μένα τόσα χρόνια και έλεγες ότι είμαι γυναίκα της ζωής σου και ποτέ δεν ήσουν έτοιμος. Ήσουν η γυναίκα της ζωής μου, ναι. Ναι, αλλά η αγάπη φαίνεται στην πράξη. Εγώ μαγείρευα για να έρθουν οι φίλοι σου να δείτε μπάλα. Εγώ έκλεινα διακοπές γιατί εσύ δεν ασχολιώσουν. Εγώ θυμάμαι τα γενέθλιά σου και σε ξεχνούν στα δικά μου. Εγώ... Μαριλένα, άστο καλύτερα. Μην το κουράζουμε. Άντε, τα λέμε. Και ξαφνικά κατάλαβε ότι οι σχέσεις είναι σαν τα στρώματα. Άλλα σου κάνουν και άλλα όχι. Και μια μέρα καταλαβαίνεις ότι δεν έφταιγε η μέση σου, αλλά το στρώμα. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ. Πόρε μεγαλεία. Δεν για τα δόντια σου. Αυτό εννοείται. Για ένα περίεργο λόγο, αυτή τη βδομάδα ο Άρης και εγώ βρεθήκαμε στο ίδιο στρώμα τρεις φορές. Ξέρεις τι κατάλαβα όσο καιρό είμαστε μαζί? Ή το μυαλό σου είναι αλλού, ή δεν ξέρεις τι θέλεις. Εσύ τι θέλεις? Να γυρίζω από τη δουλειά χαλαρός, να έχω έναν άνθρωπο δικό μου, οικογένειά μου,
Να παίζω μπάλα, να πηγαίνω στο γήπεδο, να κάνω και ένα πιτσιρίκο, να πηγαίνουμε μαζί στην μπουτίκ του Ολυμπιακού. Κάπως έτσι το φανταζόμουν κι εγώ. Αλλά όχι μαζί μου. Εκείνο το Νοέμβριο του 2007, ο τρυφερός γάβρος έφυγε και γλίτωσε. Από μια γυναίκα που ήθελε να γίνει άντρας και από μια άλλη που δεν ήξερε τι ήθελε. Smile.